Στη Σλοβενία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για ένα παιδί που ήταν κλειδωμένο σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε πάρκινγκ. Η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 32 βαθμούς και αναμένεται να φτάσει τους 34 μέσα στην εβδομάδα. Ποιοι όμως είναι αυτοί που πηγαίνουν στα επίγοντα κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα? Οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που έρχονται πιο συχνά ζητώντας βοήθεια κατά της ζέστης. Επίσης, άτομα που λαμβάνουν πολλά φάρμακα και εργαζόμενοι που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους ή στη ζέστη και αθλητές που αναγκάζονται να παίξουν στη ζέστη. Στην Ουγγαρία έχει εκδοθεί συναγερμός επίπεδου 2 για τη ζέστη σε ολόκληρη τη χώρα από τα μεσάνυχτα της Τρίτης μέχρι την Παρασκευή. Ο λόγος είναι ότι η παρατεταμένη ζέστη φτάνει στα άκρα τους υγιείς οργανισμούς, όμως τα μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο. Σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος έχει σκαρφαλώσει στους 37 βαθμούς. Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να πίνουν άφθονο νερό, ειδικά τις ώρες που καίει ο ήλιος.